Είδαμε την περασμένη φορά, είδαμε την πραγματικά χριστιανική τελειότητα, πώς ακριβώς νοείται ότι δεν υπάρχει φτάσιμο, αλλά πορεία. Αυτή είναι η τελειότηση χριστιανική. Δηλαδή, αγωνίζομαι να ανεβαίνω, περπατώ για να φτάσω. Ποτέ δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου φτασμένο. Αν ποτέ θα έλεγα ότι είμαι φτασμένος, τότε χρειάζομαι ίσως πολύ δρόμο για να φτάσω εκεί που πρέπει, γιατί σημαίνει κυρίως μία αναστροφή, δηλαδή κυρίως μία επιστροφή. Σημαίνει ότι είμαι απελής. Έχω εγωισμό, έχω υπερηφάνεια. Και αφού έχω εγωισμό και υπερηφάνεια να νομίζω για τον εαυτό μου ότι είμαι κάτι, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι στο δρόμο να φτάσω στην τελειότητα. Και συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει ότι εάν κάτι διαφορετικό φρονείτε, αυτό ο Θεός θα σας το αποκαλύψει. Δηλαδή, αν κάτι σε κάτι στερείτε από πλευράς γνώσεως, αυτό ο Θεός θα σας το φανερώσει, διότι γίνεται μία διαρκής αποκάλυψης στον κάθε πιστό όσο προχωρεί την πνευματική του πορεία. Διαβάζουμε κάτι, ακούμε κάτι, αυτό το καινούριο είναι μια καινούργια εμπειρία περισσότερα από τη χθεσινή. Μια καινούργια γνώση περισσότερα από τη χθεσινή. Και συνεχίζει και λέγει, πλην εις ο εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Αλλά εις το πνευματικό σημείο, εις το οποίο έχουμε φτάσει, πρέπει να προσέχουμε πολύ να βρισκόμεθα στοιχισμένοι εις την αυτήν ευθεία, εις τον αυτόν κανόνα. Και αυτός ο κανόν στον οποίο πρέπει να είμαστε στοιχημένοι, όπως λέμε και στη γυμναστική, είμαι στοιχημένος, δεν είναι παρά το αυτό φρονήμα. Όλοι να έχουμε το αυτό φρόνημα. Ξέρετε αυτό το αυτό φρόνημα πόσο μεγάλο θέμα είναι? Νομίζω ότι είναι το καταποκλειστική περίπτωση φροντίδα της ποιμαντικής. Δηλαδή η Εκκλησία δεν θέλει τίποτε άλλο παρά να επιτύχει εις τους πιστούς της να έχουν όλοι το αυτό φρόνημα. Εκείνο που γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, ότι το πλήθος των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία, αυτό είναι το αυτό φρόνημα. Το να έχουμε όλοι το αυτό φρόνημα, να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Όταν λέγει βεβαίως ο Απόστολος το αυτό φρονήν, αν είχαμε εδώ κάποιον ποιητή, κάποιον λογοτέχνη, θα μας έλεγε ότι δεν θα υπήρχε πιο ανίαρο πράγμα από του να σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Αντιθέτως, μέσα εις την ποικιλία των φρονημάτων έχουμε την πλοκή, έχουμε τις πολλές πτυχές, έχουμε τον πλούτο της λογοτεχνίας. Δεν πρόκειται περί αυτού, αγαπητοί μου. Όταν έχουμε το αυτό φρονήν, το αυτό φρόνημα, δεν σημαίνει ότι μέσα εις τον χώρο του αυτού φρονήματος υπάρχει η ομοτονία, υπάρχει, θα λέγαμε, η ανία, και ότι δεν υπάρχει η ποικιλία. Αυτό είναι λάθος να το νομίζουμε. Πάρτε ένα παράδειγμα μέσα εις το σπίτι. Όλοι έχουμε το αυτό φρόνημα. Δηλαδή, όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει μία ποικιλία ζωής. Πρώτα-πρώτα οι διαφορετικές ηλικίες των ανθρώπων, με τις διαφορετικές εμπειρίες κλπ, δίνει ένα τέτοιο ωραίο χρώμα, μία τέτοια ποικιλία, που είναι χάρμα βιώσεως. Μην λοιπόν νομίσουμε ότι θα ζούσαμε μία μονοτονία, μία ανιαρότητα, αν υποτεθεί ότι όλοι θα είχαμε το αυτό φρόνημα. Αλλά αυτό το αυτό φροντίν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, εφόσον θα θέλαμε να έχουμε το αυτό φρόνημα όλοι. Όπως θα ξέρετε ότι η υπερηφάνεια μέσα εις τον χριστιανισμό, η πρώτη μορφή και η μεγίστη, είναι το εταίρος φρονίν. Να μην μοιάζω με τον άλλον, αλλά δήθεν
να πρωτοτυπώ. Δήθεν ότι εγώ σκέφτομαι πιο πέρα από τους άλλους, είμαι πιο έξυπνος, πιο ευφυής και μπορώ να βλέπω πιο μακριά, να ερμηνεύω διαφορετικά και να φτάνω να φρονώ διαφορετικά από ό,τι φρονούν οι πολλοί. Είναι η προηγουμένη περίπτωση που μερικοί πλανώνται και νομίζουν ότι έτσι ξεφεύγουν, σπάζουν την μονοτονία. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, η οποία εκ του ασφαλούς καταλήγει στην αίρεση. Εκ του ασφαλούς. Έτσι, μην νομίσετε, πώς μπορώ εγώ να φρονώ το ίδιο με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην Ιαπωνία ή στην Αφρική ή στη Βόρεια ή Νότια Αμερική ή στην Αυστραλία. Και όταν συναντηθούμε, να έχουμε το ίδιο φρόνημα που να πει ένας τρίτος: μα έχετε το ίδιο φρόνημα, εσείς και εσείς, εσύ και εσύ. Πώς γίνεται αυτό? Είναι απλόν. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από τους ανθρώπους είναι το Πνεύμα του Θεού, είναι το Πνεύμα του Άγιου. Όταν ο άνθρωπος ενταπεινώσει, παραδώσει τον εαυτόν του εις το φρόνημα της Εκκλησίας, αυτομάτως το κλειδί είναι η ταπείνωση. Αυτομάτως όλοι φρονούν το ίδιο. Έτσι μας κάνει εντύπωση ότι αν διαβάσουμε τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, τον Μακαρίτη, τα έργα του, ή πάμε να τον συμβουλευτούμε, και βλέπουμε να υπάρχει μία άποψη ταυτίσεως. Πάμε και συναντούμε τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Βρίσκομαι, Μακαρίτης και αυτός, βρίσκομαι ταύτιση φρονήσεως. Πηγαίνουμε στον πατέρα Γιώργιο Φλωρόφσκι που ήταν στην Αμερική, Ρώσος, Μακαρίτης και αυτός, βρίσκομαι και εκεί ταύτιση φρονήματος. Και λέει κανείς, τι συμβαίνει? Απλούστατα, παραδίδει κανείς τον εαυτό του στο Πνεύμα του Θεού, έστω και αν υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχει πουθενά διαβασμένα, αλλά τα κρίνει από μία διάκριση, που επειδή η διάκριση είναι δώρο, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, ταυτίζεται παγκοσμίως. Και λέει κανείς, τι γίνεται? Απλούστατα, πίσω από τους ανθρώπους είναι το Πνεύμα του Θεού. Αρκεί να είμαι πεδίων προσγειώσεως του Αγίου Πνεύματος, και τότε όλοι μας απολύτως συμφωνούμε. Παρότι αφορά κάτι στον εαυτό μου, να με συγχωρέσετε, θα το πω, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Όταν πηγαίνουν παιδιά μας στρατιώτες, εδώ ίσως να υπάρχει κανένας που να ξέρει τη συμβουλή αυτή, τη λέγω πάντως σε όλους. Είναι κανένα δυο, τουλάχιστον δυο είναι. Λέγω τούτο: κοίταξε, πας στρατιώτης, αλλά θα νηστεύεις. Εσείς ακούσατε πουθενά να λέει ο πνευματικός στον στρατιώτη να νηστεύει? Που το καζάνι και η καραβάνα δεν είναι της δικαιοδοσίας του και υποτίθεται χρήματα δεν έχει, και ότι υποτίθεται ακόμη δεν μπορεί να βγαίνει έξω για να τρώει? Πώς είναι δυνατόν να νηστέψει? Πώς είναι δυνατόν να νηστέψει? Και όμως, αγαπητοί μου, τονίζω και λέγω, θα νηστέψεις όχι Τετάρτη και Παρασκευή μόνον, αλλά και τις Σαρακοστές ολόκληρες. Σας το λέω αλήθεια. Και το τηρούν τα παιδιά. Λίγο πολύ, έτσι έτσι, άλλοι απολύτως, άλλοι λιγότερο, το τηρούν. Το τηρούν. Και λέγω το εξής, στην απορία σας μάλιστα, και πώς μπορεί να συμβεί αυτό, εάν υποτίθεται, και έτσι γίνεται, ο στρατός μαγειρεύει όλη την εβδομάδα εκτός μίας μέρας, μου φαίνεται, που έχει όσπρια, έχει λαδερό, έχει κοτόπουλο, έχει κρέας και ψάρι. Και την ημέρα που έχει όσπρια, ας πούμε την Παρασκευή έχει όσπρια ή τη Δευτέρα, το βράδυ έχει τυρί, έχει αυγά τηγανιτά, κάπως έτσι. Είναι μεν ελαφρύτερο το γεύμα, αλλά δεν είναι νηστίσιμο. Και λέγω το εξής. Ας υποθέσουμε, που πάλι ευτυχώς δεν γίνεται έτσι στο στρατό, όταν βράζουν μακαρόνια, κάνουν μακαρόνια με κρέας, παράδειγμα, ή κοτόπουλο, δεν ψήνουν τα μακαρόνια μαζί για το κρέας, όπως τα κάνουμε καμιά φορά στο σπίτι μόνοι μας, βάζουμε το ζουμί, το περνάμε στα μακαρόνια και τα κάνουμε νόστιμα κτλ. Βράζουν τα μακαρόνια χωριστά και βάζουν το κρέας χωριστά. Σε δύο χύτρες διαφορετικές. Βάζει λοιπόν το κρέας, επάμε στα μακαρόνια, τα μακαρόνια είναι νηστίσιμα. Ας πούμε με λάδι, ή έστω να έχει βούτυρο. Έστω. Λέγω λοιπόν,
έστω και αν ψήθηκε το κρέας με τα μακαρόνια. Θα βγάλεις το κρέας, έστω και αν ψήθηκε. Θα βγάλεις το κρέας από πάνω, θα το δώσεις στο διπλανό σου, αθόρυβα και απλά. Αν σε ρωτήσει γιατί, πες του, μη ρωτάς. Αν επιμένει, πες του, πιστεύω. Δεν είναι δε υπερηφάνεια αυτό, είναι ομολογία πίστεως. Στην εποχή που ήταν της μόδας η θρησκεία, ήταν υπερηφάνεια. Στην εποχή των Φαρισαίων, που να θρησκεύεις, εθεωρήσω ανώτερος άνθρωπος. Σήμερα, εάν θρησκεύεις, θεωρείσαι κομπλεξικός και κατώτερος άνθρωπος, με περιορισμένη αντίληψη και οπισθοδρομικότητα. Συνεπώς, αν το πεις, δεν είναι επίδειξης, αλλά ομολογία. Θα βγάλεις λοιπόν το κρέας, θα το δώσεις στον διπλανό σου και θα φας τα μακαρόνια. Έστω και αν είναι με ζουμί του κρέατος. Ο Θεός που σε βλέπει ότι στερείσαι το κρέας, για σένα, για εκείνον είναι νηστεία, ανωτέρα από εκείνη που θα κάνω εγώ στο σπίτι μου, αλάβατε. Πώς έγινε στην αρχή της 40ης, τούτης της 40ης, είχα πάρει ένα μοναστήρι γυναικείο στην Αθήνα, τηλέφωνο για μια υπόθεση, και το μοναστήρι αυτό συνδέεται με τον μακαρίτη τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς. Και δεν φαντάζεστε, αυτό το είχα πει εγώ στα παιδιά στους στρατιώτες, το είχα πει, έτσι το έκρινα. Έτσι το έκρινα. Όταν κρίνουμε κατά πνεύμα κάτι, κατά πνεύμα κάτι, δεν φαντάζεστε την έκπληξή μου όταν μου είπε, πριν εγώ αναφέρω τίποτε, έτσι κουβέντα για παιδιά του οικοτροφείου Σέρβοι που ήρχονται στην Ελλάδα κλπ. Κλπ. Τους είχε πει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ακριβώς το ίδιο πράγμα. Που δεν ήταν γραμμένο αυτό πουθενά. Και λέει κανείς, τι γίνεται, να απλούστατα. Αυτό θα πει το αυτό φρονήν μέσα στην Εκκλησία. Να έχω το ίδιο φρόνημα με τον Ορθόδοξο Ιαπωνέζο, Ορθόδοξο Αφρικανό και ούτω καθεξής. Γιατί? Διότι πίσω από τον Έλληνα, τον Αφρικανό και τον Ιαπωνέζο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αρκεί να έχουμε ταπείνωση, να θέλουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού, και τότε υπάρχει μία ευθυγράμμιση. Αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος, το αυτό κανόνι στοιχείν. Να είμαστε όλοι ζυγισμένοι σε μία γραμμή. Και αυτό σημαίνει το αυτό φρονήν. Να φρονούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Αυτό, αγαπητοί μου, θα το δείτε κι εσείς όλοι σας. Είναι προνόμιο όλων των χριστιανών. Όχι προνόμιο. Είναι υποχρέωση όλων των χριστιανών να έχουν όλοι το αυτό φρόνημα. Και συνεχίζει ο Απόστολος και λέγει, «Συνημητέ μου γίνεστε, αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς». Ένα χωρίο που έχει πολλάκις γραφή μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και που κατά κάποιο τρόπο για έναν επιπόλαιον αναγνώστη θα έβγε την εντύπωση ότι ο Απόστολος κομπάζει, υπερηφανεύεται για αυτά που γράφει. Αγαπητοί μου, λέει, αδελφοί, να γίνεστε συνημητέ μου, όλοι μαζί να με μιμήστε και να εξετάζετε εκείνους οι οποίοι έτσι ζουν, όπως και εγώ, και να τους έχετε τύπο, παράδειγμα. Αγαπητοί μου, δεν πρόκειται περί υπερηφανίας και αλαζονίας. Αν υπήρχε ή υπήρξε ποτέ ένας ταπεινός μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αυτός ο μεγάλος ταπεινός, ο πιο μεγάλος ταπεινός, ήταν ο Απόστολος Παύλος. Αν μου πείτε όχι, ήταν ο τάδε ασκητής, ο Άγιος Αντώνιος ή όποιος άλλος. Αγαπητοί μου, η ταπείνωση φαίνεται όταν σου δοθούν οι ευκαιρίες να είσαι ψηλά, όταν έχεις δύναμη λόγου σοφίας, έχεις επιρροή επάνω στα πλήθη, όπως ήταν ο Μέγας Αθανάσιος, ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, οι οποίοι είχαν επιρροή, φοβερή επιρροή. Το δαχτυλάκι τους έκαναν έτσι και επηρέαζαν τα πλήθη. Και πάνω ακριβώς σε αυτή σου την δόξα, επιρροή, δύναμη,
να λες δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Το να είσαι απλώς στην έρημο, δεν έχεις τον πειρασμό της ψηλοφροσύνης τόσο όσο εκεί. Στην έρημο βέβαια είναι άλλης μορφής. Το να πιστέψεις ότι έφτασε σε μέτρα απομονώσεως και αγιότητος που δεν τα έχουν φτάσει οι άνθρωποι της πόλεως. Και εκεί είναι ο πειρασμός. Βεβαίως είναι και εκεί, παντού είναι. Αλλά εδώ όμως να έχεις τέτοιο ανάστημα και να έχεις ταπείνωση δεν είναι μικρό πράγμα. Ο μεγαλύτερος ταπεινός μέσα στο χώρο ολοκλήρου της εκκλησιαστικής ιστορίας είναι ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως. Όταν λοιπόν λέγει «συμνητέ μου γίνεστε αδελφοί», δεν εννοεί ότι προβάλλει τον εαυτόν του για να τον μιμηθούν αλαζονικά. Όχι, υπάρχει εδώ κάτι άλλο, το οποίο, άμα θα σας πω παράδειγμα, θα δείτε πόσο απλούν είναι. Επειδή μιλάει για αιρετικούς, εξάλλου θυμόσαστε, είχαμε σε ένα πολύ προηγούμενο θέμα, είναι όλο το ίδιο κεφάλαιο αυτό που έχει αυτή την ιδέα. Προσέχετε τους κίνας, τα σκυλιά, την κατατομή, τους κακούς εργάτες. Λίγο πιο κάτω, αμέσως λίγο πιο κάτω, θα μιλήσει για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γι' αυτό αναγκάζεται να πει, εγώ πώς συμπεριφέρθηκα απέναντι σας, τι παράδειγμα σας έδωκα, μιμηθείτε το παράδειγμα που σας έδωσα. Έχει συνείδηση του ποιος είναι και αγωνίζεται να δώσει έναν τύπον εις τους πιστούς του για να τον μιμηθούν αυτόν τον τύπον. Εξάλλου δεν βάζει μόνο τον εαυτόν του, αλλά τι λέγει, σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας και να εξετάζετε καλά εκείνους οι οποίοι όπως και εγώ ζούμε κατά Χριστόν για να μας μιμηθείτε. Όπως τα ξέρετε, πάντα ο άνθρωπος οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται και οποιαδήποτε μόρφωση και αν έχει, θέλει πάντα ένα καλούπι, ένα τύπο, ένα μοντέλο, ένα υπόδειγμα το οποίο θέλει να μιμηθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ένας άνθρωπος ότι μπορεί να μείνει αγωνιζόμενος χωρίς ένα μοντέλο. Όλοι μας μοντέλο έχουμε τον Χριστό, αλλά επειδή δεν τον βλέπουμε, έχουμε τους τύπους του Χριστού που είναι οι ζώντες κατά Χριστόν άνθρωποι. Αυτούς τους έχουμε μοντέλα και προσπαθούμε να τους μιμηθούμε με την εξής διάκριση. Αν κάποτε το μοντέλο παύσει να είναι μοντέλο, δεν θα πρέπει να με εμποδίσει και να πέσω, αλλά πρέπει να αποταθώ εις το πρωτότυπο των Ιησού Χριστών. Το λέω αυτό διότι σήμερα εκείνοι οι οποίοι γίνονται να προβάλλονται μοντέλα πέφτουν και κατόπιν τι γίνεται. Έχουμε το φαινόμενο του σκανδαλισμού. Τι θα πει σκανδαλίζουμε? Αυτό θα πει. Το να σταματήσω εις το μοντέλο που έπεσε και πέφτω και εγώ μαζί. Υποθέσατε αγαπητοί μου ότι προχωρούμε σε ένα μονοπάτι νύχτα. Έχουμε μπροστά μας έναν οδηγόν και εμείς από πίσω του. Για μια στιγμή ο οδηγός μας πέφτει και επειδή είναι νύχτα, δεν αντιλαμβανόμεθα, πέφτουμε και εμείς απάνω του. Αυτό θα πει σκανδαλίζουμε. Έπεσε αυτός, έπεσα και εγώ. Όχι, δεν θα πέσω, αλλά θα υπερβώ και θα ειδώ το κυρίως μοντέλο, το πρωτότυπο των Ιησού Χριστών. Επειδή λοιπόν υπήρχε μέσα στην Εκκλησία ήδη, στην Ανατολή της Εκκλησίας, υπήρχε αρκετή κακή πλευρά, όπως θα δούμε, όπως και πάντα. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος αναγκάζεται να πει «συμνητέ μου γίνεστε αδελφοί». Αλλά το καταλάβεις ακόμα καλύτερα. Λέτε στα παιδιά σας, κοίταξε παιδί μου, λέτε στο αγόρι σας, οι άνδρες στα κορίτσια σας, οι γυναίκες. Ας πάρω το πρώτο. Ο πατέρας στο γιο του. Κοίταξε παιδί μου, με είδες να καπνίζω? Όχι πατέρα. Με είδες να πίνω? Όχι πατέρα. Με είδες να με τεμπέλεις? Όχι πατέρα. Με είδες να πηγαίνουν τα πόδια μου σε κακούς τόπους και κακοφήμους? Όχι πατέρα. Λοιπόν, κοίταξε, και εσύ θα είσαι το ίδιο. Με είδες να πηγαίνω στην εκκλησία? Ναι πατέρα. Με είδες να κάνω προσευχή? Ναι πατέρα. Με είδες να νηστεύω παιδί μου? Ναι πατέρα. Και εσύ θα κάνεις το ίδιο. Ερωτώ, είσαστε πατέρας και μητέρες? Αν αυτό το πείτε στα παιδιά σας, οφείλετε να το πείτε. Οφείλετε. Μόνο ένα
κάπου είναι το πρόβλημα. Αν μπορείτε να το πείτε. Αν μπορείτε. Γιατί, γιατί το καταλαβαίνετε. Εάν χωλαίνουμε, πώς θα το πούμε. Πώς θα πω εγώ στο παιδί μου να μην είναι μπεκρής όταν εγώ είμαι μπεκρής. Να μην είμαι χαρτοπαίχτης όταν εγώ είμαι χαρτοπαίχτης. Τέλος πάντων, εάν μπορείτε να το πείτε και το πείτε στα παιδιά, ποιος θα σας κατηγορήσει ή αυτή η ίδια η συνείδησή σας θα σας κατηγορήσει ότι αλαζονεύεστε μπροστά στα παιδιά σας. Υπάρχει περίπτωση? Όχι. Λοιπόν, άλλο τόσο αλαζονεύεται και όπως τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν πρόκειται περί αλαζονίας ούτε και περί υπερηφανίας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, βλέπετε τους κακούς εργάτες, αλλά υπάρχουν και καλοί εργάτες. Και βάζει πρώτα τον εαυτό του και τους συνεργάτες του μετά. Και λέγει στη συνέχεια, σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας. Σκοπείτε να εξετάζετε επακριβώς, σκοπαίο σκοπό, να εξετάζετε επακριβώς τους ούτω περιπατούντας, αυτοί που έχουν μια καλή ζωή. Και μάλιστα εδώ θα λέγαμε, εκείνο το σκοπείτε, εξετάζετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Ακούστε, κάποτε ο Μέγας Βασίλειος εκλήθη να αποδεχτεί τον αριανισμό και είπε όχι. Συγγνώμη, την άρνηση της πίστεως, όχι τον αριανισμό, με συγχωρείτε, την άρνηση της πίστεως επί Ιουλιανού, και είπε όχι. Φάνει ο έπαρχος ονόματι Μόδεστος και τον απειλεί τον Μέγαν Βασίλειον ότι αν δεν αποδεχτεί τα διατάγματα του Ιουλιανού θα υποστεί ταλαιπωρία εν ποικίλη και θάνατον ακόμη. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι κι αν, να δημιουργήσεις περιουσία, δεν έχω. Να με βάλεις στη φυλακή, για μένα κάθε τόπος στην παρούσα ζωή φυλακή είναι. Να με σπρώξεις λιγάκι, να με βάλεις στα βασανιστήρια, είμαι τόσο ασθενικός που θα πεθάνω. Πω πω, λέγει ο Μόδεστος, πρώτη φορά μου είδα τέτοιον επίσκοπο να ομιλεί έτσι. Και το απαντάει ο Μέγας Βασίλειος, ίσως πρώτη φορά σου συνήγησες επίσκοπον. Αλλά ζωνεύτηκε ο Μέγας Βασίλειος άμα το είπε αυτό. Είχε συνείδηση ότι είναι όρθιος. Δεν το είπε λοιπόν αλαζονικά. Φαίνεται ότι πρώτη φορά σου συνήγησες επίσκοπον. Γιατί δεν είχε συναντήσει άλλους. Βεβαίως είχε συναντήσει άλλους, οι οποίοι όμως είχαν πέσει, τρόμαξαν, φοβήθηκαν. Τι διατάσσει ο αυτοκράτορ, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, τρέμαν. Ο Μέγας Βασίλειος όμως με το αστερικό του σώμα έμεινε ορθός. Όχι. Βλέπετε, δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι. Και λέγει σκοπείτε, εξετάζετε τους ούτω περιπατούντας. Που σημαίνει, αυτός είναι καλός ή δεν είναι καλός. Και για να μην νομίσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ακούστε και τη φωνή του Κυρίου. Τα πρόβατα, λέγει, ξέρουν τον ποιμένα τους. Και ο ποιμένας τα πρόβατά του με το όνομά του. Αν υποτεθεί ότι ο ποιμήν δεν είναι ποιμήν αληθινός, αλλά μισθωτός, να σημειώνει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον του ο Ιωάννης, αλλά είναι άνθρωπος που κοιτάζει στην τσέπη του και το συμφέρον του, τα πρόβατα δεν τον ακολουθούν, αλλά φεύγουν. Το είπε ο Χριστός. Είναι το ίδιο νόημα. Αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος. Σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας. Εξετάζετε τους έτσι ζώντας. Καθώς έχετε τύπον ημάς. Όπως έχετε τύπον ημάς. Εμένα, λέει ο Απόστολος, και τους συνεργάτες μου και όλοι εκείνοι που σας εκήρυξαν το Λόγο του Θεού. Αυτό το έχετε τύπον ημάς, αυτό ακούστε πως το λέει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Είναι ως εξής. Λέγει στον Απόστολο Τιμόθεο που ήταν επίσκοπος της Εφέσου. Μη δίσου της νεότητας καταφρονήτω. Κανείς να μην καταφρονήσει τη νεότητά σου. Πει άντα από εκεί το παιδαρέλι. Το παιδαρέλι. Επίσκοπος ήταν. Μη περιφρονήσει κανείς τη νεότητά σου.
Αλλά για να μην περιφρονείς την νεότητά σου, πρόσεξε. Αλλά, τύπος. Τύπος. Είδατε, τύπος. Όπως και εδώ, που λέγει, καθώς έχετε τύπον ημάς, αλλά τύπος γίνει των πιστών. Εν λόγω, στα λόγια σου. Εν αναστροφή, στην αναστροφή σου. Εν αγάπη, στην αγάπη σου. Εν πνεύματι, στην όλη πνευματική σου ζωή. Εν πίστη, στην πίστη σου. Εν αγνία, στην αγνότητα. Γίνε τύπος. Αυτό συνιστά στον Τιμόθεο. Αυτό συνιστά ο λόγος του Θεού σε όλους μας. Σήμερα, αγαπητοί μου, αν ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, γιατί ο ένας είναι μπροστά, προηγείται του άλλου, και ο επόμενος πέφτει στον προηγούμενο, σε αυτόν που προηγείται, είναι γιατί ακριβώς δεν είναι θα πλέον τύποι Χριστού. Δεν είναι θα. Και ο ένας σκανδαλίζεται από τον άλλον και πέφτουμε όλοι πτώματα εξαίσια. Δεν έχουμε πια τον άλλον μπροστά μας σαν τύπο Χριστού. Χαθήκαμε. Και μην νομίζετε ότι αυτό αναφέρεται μόνο στους επισκόπους, στους ιερείς κλπ. Στον κλήρο. Είναι και στους πιστούς. Όταν πολλές φορές λέγει ένας άνθρωπος, τι θα τον κάνω αυτόν που πάει στην εκκλησία και λέει τα καλά λόγια. Λαϊκός. Γειτονάς του ίσως, ξέρω εγώ κάπως, συγγενής του. Αλλά όμως η ζωή του δεν είναι σωστή. Τι θα τον κάνω. Βλέπετε λοιπόν. Πολύ γάρ ώστε δικαιολογεί το γιατί συνημητέ μου γίνεστε αδελφοί και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας. Δικαιολογεί, βάζει το γάρ, διότι πολύ γάρ περιπατούσιν ους πολλάκις έλεγον ημίν, μην δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού ον το τέλος απώλεια. Όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Να λοιπόν, γιατί το είπε. Να μας μιμήστε, διότι πολλοί είναι εκείνοι που ζουν, που πολλές φορές σας τα έλεγα και που τώρα σας τα ξαναλέγω γράφοντας, κλαίγοντας, για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Αλλά αξίζει πάρα πολύ, αγαπητοί μου, αυτός ο στίχος να τον πάρουμε λέξη-λέξη. Πολλοί περιπατούσει. Ώστε πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ζουν την καταχριστόν ζωή. Σημειώσατε ότι αν ερωτήσετε ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί, είναι οι εθνικοί, οι ιδωλολάτρες. Όχι. Αναφέρεται ο Απόστολος στους χριστιανούς. Τους εντός της εκκλησίας ευρισκομένους. Συνεπώς είναι ενδοεκκλησιαστικών φαινόμενων και όχι εξωεκκλησιαστικών φαινόμενων. Αναφέρεται στους βαπτισμένους χριστιανούς και συγκεκριμένα στην εκκλησία της, των Φιλιππισίων, που εδώ που τα λέμε ήταν μια εκλεκτή εκκλησία. Ενθυμίστε όταν αρχίσαμε την επιστολή πως ο Παύλος ομιλεί για αυτούς, πως τους επαινεί, τι χαρά αισθάνεται για αυτούς, χαρά ανεκλάλητη, ώστε να ονομαστεί η επιστολή αυτή η επιστολή της χαράς. Και όμως υπήρχαν χριστιανοί που δεν ήσαν καλοί και αυτοί κατά την ομολογία του Αποστόλου είναι πολλοί. Πόσοι? Πολλοί. Όπως τα λέγαμε σήμερα, μέσα σε μια πόλη ή μέσα σε μια μικρόπολη είναι πολλοί εκείνοι που στέκονται εκκρή του Σταυρού του Χριστού. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Και μήπως είμαστε και εμείς που καθόμαστε στις καρέκλες αυτή τη στιγμή και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε. Αλλά σύντομα. Ώστε πολύ λοιπόν. Μη σκανδαλιζόμαστε συνεπώς, αγαπητοί μου, αν υποτεθεί ότι βλέπουμε τους πολλούς να αμαρτάνουν. Τους πολλούς να ζουν όχι και τα Χριστό. Ενώ είναι βαπτισμένοι. Τους οποίους πολλάκις έλεγον ημίν. Πολλάκι. Ώστε λοιπόν μέσα στο έργο του Ευαγγελισμού των πιστών υπήρχε και η περίπτωση να αναφέρεται στη συμπεριφορά των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι δεν ζούσαν καλή πνευματική ζωή.
Μάλιστα. Αυτό όμως δεν είναι κάπως λίγο κοτσαμπολιά? Με ρωτάτε πολύ το να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας τη συμπεριφορά του εφημερίου μας στο σπίτι μας. Αυτό δεν είναι κοτσομπολιό? Δεν είναι ιεροκατηγορία? Ή όπως ακόμη αν θέλετε το επεκτείνω, το να μιλήσουμε για ένα συγγενικό πρόσωπο ή φιλικό πρόσωπο ή απλώς ένα συμπολίτη μας που έχει μια συμπεριφορά η οποία σκανδαλίζει, και μιλήσουμε για αυτόν μέσα στην οικογένειά και στους φίλους μας μεταξύ μας. Αυτό δεν είναι κοτσομπολιό? Δεν είναι κατηγορία? Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε, να το ξέρετε. Υπάρχει μια διάθεση. Άλλοτε είναι και άλλοτε δεν είναι. Ο Απόστολος, κοιτάξτε τι λέει. Καταρχάς ομιλεί και υποδεικνύει εδώ. Είστε ημένεως και φιλητός. Τους ονομάζει. Και μάλιστα λέει ότι η διδασκαλία τους είναι, λέει, σαν γάνγρενα. Σαν γάνγρενα. Είναι ιεροκατήγορος ο Απόστολος όταν αυτούς που είναι και αυτοί οι Απόστολοι ήταν ομιλητές λόγου του Θεού, αλλά παρεξέκλειναν, έπεσαν έξω. Τους κατηγορεί? Όχι, επισημαίνει τον κίνδυνο εις τους πιστούς να φυλαχθούν από αυτούς. Ναι, όταν επί παραδείγματι αναφέρεται στον αιμομύκτη της Κορίνθου, τον κατηγορεί? Όχι, αλλά καλεί σε προσκλητήριο και αυτό να σωθεί και οι Κορίνθοι να μην μένουν αδιάφοροι απέναντί του, αλλά να επιβάλλουν κυρώσεις εις αυτόν τον αιμομύκτη. Ο Απόστολος λέγει, σας τα έλεγα αυτά πολλές φορές κλαίγοντας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα λυπάμαι, τα λέγω. Λέω για έναν άνθρωπο. Αυτός είναι τέτοιο. Και προσέξτε. Και το λέγω κλαίγοντας αυτό. Και πονώ μέσα μου. Και λυπούμε και προσεύχομαι. Αλλά τον παρουσιάζω και τον απογυμνώνω στα μάτια του λαού. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν λέγεται κατηγορία. Ρίξτε μια ματιά στις επιστολές, στις κάπου 400 επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου ή στις 5-6 χιλιάδες, αλλά δεν σώζονται όλες, του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου, να δείτε πώς μιλούν για τους εχθρούς της πίστεως, ίδια τους σκανδαλίζοντας. Ένα πρόχειρο παράδειγμα μου ήρθε αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, στη μνήμη μου. Ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, όταν τον θρόνο της Αλεξανδρίας τον κατέλαβε στις αλλεπάλληλες εξορίες του Μέγας Αθανάσιος κάποιος Γρηγόριος, αριανίζων, φίλος των Αριανών, και ήταν Καπαδόκης αυτός. Ξέρετε πως τον αποκαλεί ο Μέγας Βασίλειος? Ο Μέγας Βασίλειος Καπαδόκιον τέρας, έτσι τον αποκαλεί. Ο δε Άγιος Ισίδωρας των Θεόφιλων Αλεξανδρίας, που δεν ήθελε να δίνει ελεημοσύνη, να μαζεύει όλα τα λεφτά, σκληρός άνθρωπος ήταν, και να κάνει λαμπρές οικοδομές και επίδειξεις και τα λοιπά. Ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Είναι αυτός που κατεδίκασε τον Ιερό Χρυσόστομο, ο πρωτεργάτης της καταδίκης του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας. Ξέρετε πως τον αποκαλεί ο Άγιος Ισίδωρος? Λιθομανή. Αυτός που έχει μανία με τις πέτρες και ούτω καθεξής. Είναι κατήγοροι αυτοί ή ιεροκατήγοροι? Όχι, αγαπητοί, όχι. Και μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση, ξέρετε πως ξεκίνησε η ιστορία? Ήταν μια, να σας το πω για να σας ξεκουράσω και λιγάκι. Κάποιος ιερεύς ευλαβή στην Αλεξάνδρεια κάποτε δέχτηκε μια δωρεά μιας κυρίας από 100-200 λίρες, θα θυμάμαι. Πάντως τόσο ποσό, 100-200 λίρες, δηλαδή χρυσά νομίζω. Και συμβουλεύτηκε τον Άγιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη τι να τα κάνει αυτά, να τα παρουσιάσει εις τον επίσκοπο. Αυτός θα τα κάνει πέτρες. Τι να τα δώσει ελεημοσύνη? Ήταν μια εποχή
που υπήρχαν πτωχοί. Και η ελεημοσύνη ήταν στην πρώτη γραμμή. Τόσο διότι υπήρχε μεγάλη πτωχία στους ανθρώπους, όσο και διότι δεν υπήρχε κρατική μέρημνα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σε κάθε εποχή αλλάζουν τα πράγματα. Και επειδή το συμβουλεύτηκε τον Άγιο Ισίδρο τον Πιλουσιώτη, τι να κάνει. Και είπε ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, ο οποίος έμενε στο πλούσιον όρος ή το ασκητής, και του λέγει: «Δεν θα τα παρουσιάσεις εις τον επίσκοπο, θα τα δώσεις κρυφά ελεημοσύνη». Όπερ και έπραξε ο πρεσβύτερος. Το έμαθε ο επίσκοπος. Θηρίο έγινε. Θηρίο έγινε εναντίον του ιερέως. Και εκεί τον αποκαλεί, ας πούμε, ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, τον αποκαλεί τον Θεόφιλον λιθομανή και άλλα κοσμητικά επίθετα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι όταν υποδεικνύουμε κάποτε τους εχθρούς της Εκκλησίας, τους σκανδαλίζοντας την Εκκλησία και τους πιστούς, αλλά εάν το κάνουμε με λύπη μας και με σκοπόν να βοηθήσουμε τους πιστούς να μην σκανδαλιστούν, αυτό δεν είναι κατηγορία. Εάν αντιθέτως το κάνουμε χαιρόμενοι για αυτά τα οποία κάνουν οι άλλοι, πώς χαίρονται? Δεν χαιρόμαστε, αλλά χαιρόμαστε. Δηλαδή τι ακριβώς? Θέλουμε να πούμε τι πονηρός είναι ο διάβολος, ή τι είπα ο διάβολος, λάθος έκανα. Τι πονηρός είναι ο εγωισμός μας? Ο εγωισμός μας, ο εαυτός μας τι πονηρός είναι και τι μηχανές κάνει. Όταν λέω, ξέρεις το έκανε ο τάδε, έκανε εκείνο και εκείνο, σαν να θέλω να πω, κάποτε και το λέω. Αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό. Το κάνει αυτός. Εγώ δεν το κάνω. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και μάλιστα θα επιθυμούσα να υπάρχουν πολλοί που πέφτουν, ακριβώς για να φέρει το δικό μου το ανάστημα και το δικό μου το πρόσωπο. Αυτό είναι κατηγορία. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό, αγαπητοί μου, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είναι ζυμωμένο με τη ζωή μας. Σ' όλους τους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Όταν μια γυναίκα κατηγορεί τη συγγενισά της, τη γειτόνισά της κτλ., θέλει στην πραγματικότητα να παρουσιάσει τον εαυτό της ότι είναι ανώτερος, ότι εγώ, ανωτέρα, ότι εγώ, ως να λέγει, δεν είμαι σαν κι αυτή. Για να το πάρω έτσι γρήγορα, γρήγορα. Αυτό που είπε ο Φαρισαίος στην προσευχή του. Ο Φαρισαίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε υποτίθεται αγνότητα, ορθή πίστη, και βεβαίως ο τελώνης ήταν αμαρτωλός. Κανείς δεν θα μπορούσε να συγκρίνει τον τελώνη με τον Φαρισαίο. Το λάθος του Φαρισαίου που είναι? Αλλά δεν είμαι σαν κι αυτόν. Αυτό είναι κατηγορία. Δεν είμαι σαν κι αυτόν, ο οποίος είναι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Ο Κύριος, αγαπητοί μου, δεν κατηγόρησε τους Φαρισαίους. Ήταν κατήγορος ο Κύριος. Έπεφτε στο αμάρτημα της κατηγορίας. Ουέ μην γραμματείς και Φαρισαίοι. Ο Κύριος δεν το έκανε από αυταρέσκεια, ούτε για να ανεβάσει τον εαυτό του. Στυλιτεύει το κακό. Έτσι και εδώ ο Φαρισαίος, συγγνώμη, το αντίθετο, ο Φαρισαίος στυλιτεύει τον τελώνην για να υψωθεί αυτός. Δεν είμαι σαν κι αυτόν. Εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Από 100 τα υπαρχοντά μου, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και είμαι θεοσεβής. Ενώ αυτός, καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί, ποια είναι η διάκριση του πράγματος. Έχουμε χρέος κάποτε να παρουσιάσουμε τους κακούς? Βέβαια. Τίθετε θέμα. Να, εγώ σας ετοιμάζω πάλι, αλλά δεν μου είναι 2 Κυριακές, δεν μου είναι καιρό να το πω στη Λάρισα. Το κουβαλώ μαζί με αυτό το χαρτί και δεν μου είναι καιρό. Βρήκα μια εγκύκλιο στο περιοδικό Λιδία του Μητροπολίτου Εδέσης, του Καλλινίκου. Μια εγκύκλιο που αναφέρεται εις τους αιρετικούς, τους πεντηκοστιανούς, που αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία οι πεντηκοστιανοί κυριολεκτικά οργώνουν. Και αναφέρεται εις τους ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Διότι μέχρι αυτή τη στιγμή, όταν κατηγγέλθησαν αυτοί οι ΧΟΕ, δηλαδή οι Χαστότη και Σία στη Λάρισα, δεν υπήρξε εγκύκλιος ούτε της Συνόδου, ούτε Επισκόπου.
αλλά ήταν καταγγελίες χαμηλότερου επίπεδου. Καταγγελίες ιερέων. Και όχι υψηλότερο επίπεδου. Να βγει μια εγκύκλωση από την Σύνοδο, που το ζητήσαμε αλλά δεν έγινε. Μια εγκύκλωση από τον Επίσκοπο, που τη ζητήσαμε και δεν έγινε. Δεν βγήκε. Να λοιπόν η πρώτη εγκύκλειος Μητροπολιτική. Σπουδαίο αυτό. Θα σας τη διαβάσω για να καταλάβετε ότι ούτε ο πατήρ Αθανάσος πέφτει έξω, ούτε ο πατήρ Ιγνάτιος που μιλήσαμε για τους Χασιώτη, ότι είναι πεντηκοστιανοί. Και αυτοί ακόμη φωνάζουν, δεν είναι θα πεντηκοστιανοί. Είναι πεντηκοστιανοί. Όταν λοιπόν υποδεικνύομαι και φωνάζομαι και το λέμε, ερωτώ, αυτό είναι κατηγορία. Ποτέ. Μα ποτέ. Αντιθέτως, εάν δεν μιλήσουμε και υποστήλουμε την αλήθεια, τότε θα μας κατηγορήσει ο Χριστός. Και θα μας πει, υποστήλατε την αλήθεια. Για διαφόρους λόγους. Από δειλία, από συμφέροντα, από δεν ξέρω τι. Πολύ γάρ περιπατούσιν ους πολλάκης έλεγον ημίν νυν δε και κλαίων λέγω. Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για ένα αγαπητή μου σας έδινα μία κόλλα, χαρτί και ένα μολύβι. Τώρα εδώ επί τόπου. Και σας έβαζα ένα διαγώνισμα. Με μία ερώτηση. Να μου γράψετε με λίγα λόγια. Πώς εννοείτε την φράση αυτήν του Αποστόλου Παύλου? Ποιοι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Προσέξτε συγκεκριμένα, του Σταυρού του Χριστού. Ποιανού Σταυρού? Του Χριστού. Δηλαδή εκείνο το συγκεκριμένο ξύλο που επάνω στο οποίο ανιρτήθη ο Χριστός. Εχθροί. Τι θα μου γράφετε? Τι θα μου γράφετε? Θα γράφατε ίσως ότι, ή μάλλον τι θα γράφαμε, θα λέγατε, τι να γράψουμε, γιατί αυτό είναι συγκεκριμένο. Είναι η εχθρή του Σταυρού του Χριστού. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Χριστός είναι στον ουρανό, αναστήθηκε κλπ. Τι θα γράφαμε? Να γράψουμε ότι αυτοί που τον λόγχισαν, που τον σταύρωσαν, άπλωσαν το σταυρό κάτω, τον κάρθωσαν και μετά ύψωσαν το σταυρό επάνω, τον λόγχισαν, τον τοκοποίησαν κατά διαφορετικών τρόπων. Του βάλανε το αγκάθινο στεφάνι, όλα αυτά. Τώρα όμως, δεν είναι εδώ ο Σταυρός του Χριστού. Δυσκολευόμαστε. Τι θα γράψουμε? Δεν ξέρουμε. Θα γράφατε? Δεν ξέρουμε. Και όμως επιμένει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, μιλάω για τους εχθρούς του Χριστού, Σταυρού του Χριστού, για τους οποίους πολλές φορές σας είπα και σας ξαναλέω κλαίγοντας. Προφανέστατα δεν αναφέρεται εις τους προλίγων ετών σταυρωτάς του Χριστού. Αλλά σε ποιους? Ήσανε παρόντες μέσα στην Εκκλησία. Και αυτούς τους παρόντες βαπτισμένους χριστιανούς τους αποκαλεί εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Πώς? Εκείρησαν εναντίον της σταυρώσεως του Χριστού. Μήπως βλασφημούσαν? Γιατί υπάρχει μια πινακίδα, αν έχετε δει, που υπάρχει ο εσταυρωμένος και υπάρχει ο βλάσφημος, που όπως βγάζει την βλασφημία του πετάει πέτρες εναντίον του Χριστού και λέει από κάτω, μη βλασφημείτε, ξανασταυρώνετε το Χριστό. Μήπως ήταν βλάσφημοι οι άνθρωποι αυτοί? Μήπως ακόμα η διδασκαλία τους, η δογματική, ήταν διδασκαλία που εστρέφεται εναντίον του Σταυρού του Χριστού, όπως είδε τον Χιλιαστόρετη παραδείγματι κλπ. Παρακάτω θα μας αναφέρει τρεις ωραιότατες εκφράσεις αλλά και ακριβέστατες του τι σημαίνει εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών οι τα επίγεια φρανούντες. Προσέξτε. Καταρχάς λέγει ότι το τέλος αυτών των ανθρώπων είναι η απώλεια. Πηγαίνει προθύστερα. Μιλάει για το τέλος του και μετά θα μας μιλήσει τι είναι εκείνο το οποίο κάνουν για να είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού.
Αλλά για να δούμε τι ακριβώς είναι ο Σταυρός και πώς μπορούμε να σταθούμε εχθροί του. Όπως τα ξέρετε αγαπητοί μου, ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας, της κακουχίας, της ταλαιπωρίας, είτε της εκουσίου είτε της ακουσίου. Εάν επί παραδείγματι εγώ είμαι χριστιανός και υφίσταμαι μία ταλαιπωρία την οποία μου προκαλούν οι άνθρωποι που είναι εχθροί της πίστεως, με διώκουν, μου δημιουργούν οικονομικών αποκλεισμών, μαρτύριο ακόμα αν θέλετε, τότε όλη αυτή η υπόθεση είναι ότι ζω τη θεολογία του Σταυρού, τη σταυρική θεολογία. Και ξεχνάμε δε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό, μην το ξεχνούμε, και αναστάσιμο. Η πρώτη όμως όψη του αυτού νομίσματος είναι ο Σταυρός, η άλλη όψη είναι η Ανάσταση. Έτσι ζω τη θεολογία του Σταυρού, συμβαίνει, ζω την κακοπάθεια για να μην αρνηθώ τον Χριστόν. Αυτή είναι η ακουσία βίωσης του Σταυρού. Υπάρχει όμως και η εκουσία. Όταν ζω σε μια ειρηνική εποχή, όλα είναι πολύ ωραία, δεν υπάρχει ο διώκων, κανένας τίποτα. Επενούν την πίστη οι άνθρωποι, όπως υπήρξαν εποχές που επενούσαν την πίστη. Στο Βυζάντιο, ποιες εποχές, εγώ, επενούσαν την πίστη. Το να αναλάβω θεληματικά τώρα να ζω έναν ασκητικό τρόπο. Όπως είναι οι ασκητές που έφευγαν από τον κόσμο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκουσία βίωσης του Σταυρού του Χριστού, εκουσία βίωσης της θεολογίας του Σταυρού. Έχω λοιπόν ή την ακουσία που δημιουργούν οι συνθήκες της ζωής, ή την εκουσία που εγώ τεχνητά δημιουργώ, ή έτσι, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι πρέπει για να είμαι χριστιανός να ζήσω την θεολογία του Σταυρού. Όταν αντιθέτως ζω ζωή που δεν θα ήθελα να κακοπαθήσω, να κουραστώ, να κακοκαρδίσω, να έχω χρήματα πολλά, να τρώω καλά, να έχω όλες μου τις ανέσεις και όλες μου τις πολυτέλειες, τότε με τον τρόπο που ζω αρνούμε τη θεολογία του Σταυρού και τότε γίνομαι εχθρός του Σταυρού. Πολύ ωραία σημειώνει εδώ ο Αείμνηστος Τρεμπέλας και λέει ότι μη περιμένουμε να βρούμε τους εχθρούς του Σταυρού να είναι έξω από την Εκκλησία. Υπάρχουν, είναι λίγοι. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι πλήττουν την Εκκλησία και των Σταυρών του Χριστού. Οι αρνητές της πίστεως. Αρνητές της πίστεως υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Με τα λόγια τους. Ίσως όχι με τα λόγια τους. Αλλά με τι? Με τον τρόπο της ζωής τους. Εάν αυτούς τους ανθρώπους τους ερωτήσετε εάν πιστεύουν εις τον Σταυρόν του Χριστού, δηλαδή ότι ο Χριστός ανεστήθη, όχι στη θεολογία, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από εκεί, αλλά εάν πιστεύουν εις τον Χριστό που εσταυρώθη επί του Σταυρού, θα σας πούν ναι. Ότι ανεστήθη, θα σας πούν ναι. Αλλά όμως είναι εχθροί του Σταυρού με τον τρόπο που ζουν. Όταν ακούτε να σας λέγουν οι άνθρωποι αυτός είναι χριστιανός, βλέπεις πως πλουτίζει, βλέπεις πως ζει, πού είναι το Ευαγγέλιο? Γίνεται αυτός εχθρός του Σταυρού ή δεν γίνεται? Και γίνεται ένας ο οποίος δυσφημίζει τον Σταυρόν του Χριστού, το Ευαγγέλιο, την Εκκλησία? Γίνεται ή δεν γίνεται? Υπάρχουν κληρικοί που μπορεί να είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Αγαπητοί μου, ναι αγαπητοί μου. Πολλές φορές είμαστε εμείς οι κληρικοί, εμείς, εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Μα θα μου πείτε τότε πώς μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα για τον Σταυρόν του Χριστού? Πώς μπορώ τη Μεγάλη Πέμπτη να σηκώσω τον Σταυρό και να τον περιφέρω μέσα στην Εκκλησία και να πω σήμερα σταυρούτε επί ξύλου, ο ενίδεση την γη κρεμά σα? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Με τον τρόπο με τον οποίο ζω. Δεν θέλω να ιδρώσω,
Δεν θέλω να κακοπαθήσω. Δεν χαλώ τη ζαχαρένια μου, να το πω έτσι απλά ελληνικά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Φροντίζω να βγάζω χρήματα. Φροντίζω να έχω πάσαν πολυτέλεια, πάσαν ευμάρεια και ευημερία. Έτσι γίνομαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Μην νομίζετε ότι είναι οι ανήθικοι οι ιερείς οι οποίοι μπορεί να δυσποιμούν την Εκκλησία. Πόσοι μπορεί να είναι οι ανήθικοι? Είναι ένα μικρό ποσοστό μπροστά στους πολλούς, οι οποίοι δεν είναι ανήθικοι. Εν τούτης, δεν οικοδομούμε, αλλά καταστρέφουμε. Γιατί? Γιατί ο τρόπος που ζούμε, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο ευαγγελικός. Για αυτούς λοιπόν ομιλεί ο Απόστολος και δικαιολογημένα κλαίει. Μπορούσε να μην κλαίει ο Απόστολος Παύλος? Όταν αυτός κτίζει και οι άλλοι γκρεμίζουν από την άλλη μεριά, μπορούσε να μην κλαίει? Αλλά σημειώνει: «Ον το τέλος η απώλεια», τον οποίον το τέλος είναι η καταστροφή. Ποια καταστροφή? Κάποτε και στην παρούσα ζωή είναι καταστροφή. Το να περάσω, ξέρετε, μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν τελειώνει η ζωή μου, δηλαδή να πεθάνω στην ψάθα. Να πεθάνω στην ψάθα, να πει, δεν ξέρω, να μετράνε τα σκουλίκια. Αν αυτό το πράγμα το κάνω για την πίστη μου, είναι δόξα. Το έκαναν τόσοι άλλοι και τόσοι μάρτυρες. Αν όμως, αγαπητοί μου, για μένα λένε πράγματα πολύ άσχημα πεθαίνοντας, ότι ήμουν τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος, άτιμον τέλος, άτιμον, άδοξον τέλος. Αλλά δεν είναι μόνο στην παρούσα ζωή, που κάποτε μπορεί να μην είναι. Αυτό το απώλεια αναφέρεται εις την μέλουσα ζωή. Κυρίως εκεί, εις την μέλουσα ζωή. Και τώρα ο Απόστολος αναφέρει τα τρία αυτά που σας είπα. Πρώτον, «Ον ο Θεός η κοιλία». Δεν λέει πουθενά ότι διδάσκουν ξένα πράγματα, αλότρια της πίστεως. Δεν ετεροδιδασκαλούν όπως ο Ημένεος και ο Φιλητός. Αλλά λέει πρακτικά από τη ζωή. Τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά. Άμα ακούς άνθρωπο να σας λέει, βαριέσαι καημένο, τι θα φας και τι θα πιείς, αυτό είναι η ζωή. Αν ακούς άνθρωπο να σας λέει, το πορτοφόλι μου να είμαι καλά και δεν έχω ανάγκη από κανένα, αυτός έκανε την κοιλιά του Θεό. Την κοιλιά του Θεό. Όταν κανθιοδήποτε τρόπο επιδιώκει τις ειδονές, όποιες και να είναι αυτές, ειδονές στο φαΐ. Δεν είναι οι νόμιμες ειδονές, γιατί αν φάω, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή ένα πορτοκάλι, και είναι γλυκό το πορτοκάλι. Και είναι ωραίο, ωραίο είναι το πορτοκάλι. Γλυκό. Ποιος το έκανε? Ο Θεός το έκανε. Και το γεύομαι αυτό και λέγω, δόξα τω Θεώ. Δεν είμαι κυνηγός τότε των ειδονών. Και αν, να το ξέρετε, κάνω την προσευχή μου, όταν αρχίζω να τρώγω και τελειώσω, τότε δεν έμεινα στην ειδονή, έστω και το ευχαριστήθηκα το φαΐ. Έστω και το ευχαριστήθηκα το φαΐ. Πρέπει να το ευχαριστούμε θα το φαΐ, αν υποτεθεί ότι για μια στιγμή ο Θεός έδωσε τις ωραίες γεύσεις των φρούτων, των λαχανικών κλπ. Των φαγητών. Αλλά πω δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, τότε δεν έμεινα στην ειδονή του γεύματος, αλλά προχώρησα στην ευχαριστία του Θεού. Εάν λοιπόν τρώγω και λέγω, βαριέσαι να φάμε και να πιούμε, αυτό είναι ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, όταν ευχαριστώ ειδονιστικά τα μάτια μου με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τις ρυπαρές πρόστιχες πορνικές εικόνες, φωτογραφίες, όταν ευχαριστώ τα αυτιά μου με τη μουσική, ιδίως αυτή τη δαιμονική, το υπογραμμίζω, δαιμονική μουσική που είναι η σύγχρονη, συλλήβδιν η σύγχρονη, προπαντός αυτή η αμερικάνικη μουσική, η οποία είναι αληθινά δαιμονική, δημιουργεί ένα άμποκ, μια μανία δημιουργεί στους ανθρώπους, και όπως έχει δημιουργήσει και δημιουργεί, που τα σπάζουν όλα πολλές φορές όταν δαιμονιστούν με αυτήν τη μουσική, που κάποια άλλη ώρα έξω από την επίδραση αυτής της μουσικής δεν υπάρχει αυτή η μανία να σπάσουν προθήκες και να τα κάνουν όλα γυαλιά και καρφιά. Όταν όλα αυτά δεν τα επιδιώκω, ποτά, ναρκωτικά, τσιγάρα, ειδονιστικά όλα αυτά τα πράγματα, τότε είμαι στη θεολογία του Σταυρού του Χριστού. Τα επιδιώκω, τότε Θεό μου έκανα την κοιλιά. Κοιλιά είναι
γενική ονομασία ότι είμαι ειδονιστικός άνθρωπος. Κυνηγάω τις ειδονές. Δεύτερον, και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών. Η δόξα τους είναι στην ντροπή τους, σε αυτά που είναι άξια ντροπής. Όταν βγαίνει άλλος και σου λέει σήμερα είμαι ομοφιλόφιλος, κάτι το χαρακτηριστικό. Πάνε έναν ομοφιλόφιλο στο δικαστήριο και λέει ο δικαστής, φωνάζει το όνομα, ξέρω εγώ, Δημήτριος Καλιφρανάς. Εύχος κύριε πρόεδρε, φωνάζω κατηγορούμενο. Δήμητρα θα με φωνάξεις. Αυτός ο άνθρωπος, έχει γίνει αυτό στην Αθήνα, μου το είπανε, έμεινα έκπληκτος. Έμεινα έκπληκτος. Πού είναι η δόξα αυτού του ανθρώπου? Σε αυτό που οι άλλοι θα ντρεπόντουσαν. Στην αισχύνη του. Εκείνη η δόξα του, στην αισχύνη του. Αλλά μην πάτε μακριά, σας φαίνεται παράξενο? Όταν βγαίνει ο άλλος και καθιέται για τις πορνίες του, για τις κατακτήσεις του, για τα μεθύσια του, για τη χαρτοπεξία του, καθιέται για τα ναρκωτικά του, καθιέται για εκείνα τα οποία είναι ντροπής άξια. Είναι η δόξα αυτών των ανθρώπων πάνω σε αυτά που είναι αισχύνη. Τρίτον, οι τα επίγεια φρονούντες. Αυτοί οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Ποια επίγεια? Γενικά χωματένοι άνθρωποι. Φρονούν τη γη. Σαν τα φίδια, εκεί που λέει ο Θεός, σε όλη σου τη ζωή, λέει, στο φίδι θα τρως χώμα. Θα σέρνεσαι στο χώμα και θα τρως χώμα. Οι άνθρωποι οι χωματένοι, οι άνθρωποι οι γήιν αφρονούντες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι ληστές, δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο παρά πώς θα ικανοποιήσουν τον εαυτόν τους. Δεν βλέπουν ποτέ προς τα πάνω, προς τον ουρανό, αλλά πάντοτε τα επίγεια. Αυτή είναι η χριστιανή για τους οποίους κλαίει ο Απόστολος. Μπορούσε να μην κλαίει και μπορούσε να μην τους υποδεικνύει για να τους επισημαίνει στους πιστούς. Λοιπόν αγαπητοί μου, ας προσέχουμε από αυτούς. Αλλά πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη. Ανάσταση Χριστού Θεσσάμου, προσκυνήσουμε να έχει κύριε σου τον μόνο Αλαμά. Το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση λεμνούμε και δεξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημών εκτός που αλουκίδα με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η του γαρίστη δια του σταυρού χαρά πάνω με το κόσμο δια παντός ευρωπολογούντες των κύριων ημνούμε την Ανάσταση αυτού σταυρών περιφωνήνας δίημας θανάτων όλες.